στη υγιεινή του στόματος ξεκινά από εμάς τους ίδιους. Μία επίσκεψη στον οδοντίατρο δεν είναι ποτέ αρκετή, αν οι ίδιοι δεν φροντίζουμε να προστατεύουμε τη στοματική κοιλότητά μας από παθήσεις όπως η τεριδόνα και η ουλίτιδα. Η στοματική υγιεινή πρέπει να αποτελεί για εμάς τρόπο ζωής, γι' αυτό και αν θέλουμε να έχουμε γερά και υγιή δόντια, οφείλουμε να δρούμε προληπτικά, βουρτσίζοντάς τα κάθε πρωί αλλά και βράδυ. Παρ' όλα αυτά, το βούρτσισμα των δοντιών μας πρέπει να γίνεται με τον σωστό τρόπο και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Μία οποιαδήποτε οδοντόκρεμα και μία οποιαδήποτε οδοντόβουρτσα δεν είναι βέβαιο ότι θα εξυπηρετήσουν το σκοπό μας, αφού ο καθένας πρέπει να χρησιμοποιεί αυτές που ενδείκνυνται για τον ίδιο. Με ποια κριτήρια επιλέγουμε την ιδανική για εμάς οδοντόκρεμα? Δεν υπάρχει μία οδοντόκρεμα για όλους. Έχετε εσείς το μωρό σας, είναι 3 χρονών. Εσείς με τον άντρα σας χρησιμοποιείτε μια οδοντόκρεμα και το μωρό την ίδια οδοντόκρεμα. Για κάθε ηλικία υπάρχουν οι ανάλογες οδοντόκρεμες. Δηλαδή για μωρά από 0 ως 3-4 χρονών προτιμούμε οδοντόκρεμες οι οποίες δεν έχουν φθόριο. Γιατί τα μωρά, το φθόριο ναι, μεν είναι βοηθά στα δόντια, αλλά είναι τοξική ουσία, τα μωρά δεν ξέρουν να ξεπλένουν. Επίσης για πιο μεγάλα μωρά, δηλαδή 4-5-6 χρονών. Μέχρι την εφηβεία είναι καλό να χρησιμοποιούνται οδοντόκρεμες που περιέχουν κάποιον ποσοστό φθόριο, PPM. Μέχρι 1000 είναι εντάξει. Για πιο μεγάλες ηλικίες, ανάλογα με τα προβλήματα, υπάρχουν οδοντόκρεμες που είναι για προφύλαξη, υπάρχουν οδοντόκρεμες που είναι θεραπευτικές. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τα δόντια μας και χρειαζόμαστε κάποια φαρμακευτική οδοντόκρεμα, τότε θα πρέπει να απευθυνόμαστε στον οδοντίατρό μας. Κοινές οδοντόκρεμες για καθαρισμό κάνουν τη δουλειά. Φεύγουν την πλάγα, καθαρίζουμε καθημερινά τα δόντια μας. Πρώτον και κύριο, τις φαρμακευτικές οδοντόκρεμες τις γράφει ο οδοντίατρος. Άρα πρέπει να επισκεφτούμε στον οδοντίατρο, να γίνει καταπολέμηση της αιτίας της ουλίτιδας και της αιμορραγίας. Άρα ο καθαρισμός πρέπει να φύγει η πέτρα, και μετά θα μπορέσει να λειτουργήσει η οδοντόκρεμα. Από μόνη της η οδοντόκρεμα δεν μπορεί να κάνει κάτι. Επίσης υπάρχουν οδοντόκρεμες που πολλοί κόσμος ρωτά, οι οποίες είναι λευκαντικές. Είναι καλές εάν χρησιμοποιούνται με μέτρο. Βασικά οι λευκαντικές οδοντόκρεμες έχουν ψηλό δείχτη αποτριβής. Βασικά έχουν μικροστοιχεία μέσα τα οποία κάνουν ελαφριά λίανση του σμάλτου, της αδαμαντίνης του δοντιού, που είναι η εξωτερική ουσία του δοντιού. Άρα παρατεταμένη χρήση ίσως να αποφέρει ευαισθησίες. Και μια και μιλούμε για ευαισθησίες, υπάρχουν και οδοντόκρεμες οι οποίες είναι για ευαισθησία. Είναι πολύ κόσμο που έχει ευαίσθητα δόντια, ειδικά το καλοκαίρι με τα παγωμένα ή το χειμώνα με τα πολύ ζεστά. Οι οδοντόκρεμες αυτές έχουν την ιδιότητα να κλείνουν τα οδοντικά κανάλια που οδηγούν στο νεύρο, έτσι απευαισθητοποιούνται τα δόντια. Αλλά και πάλι πρέπει να γίνεται επίσκεψη στον οδοντίατρο. Ο οδοντίατρος πάντα κατευθύνει τον ασθενή τι είναι κατάλληλο για αυτό. Σημαντικό επίσης, πέραν της ιδανικής για εμάς οδοντόκρεμας, είναι να χρησιμοποιούμε και την κατάλληλη οδοντόβουρτσα. Υπάρχουν extra soft, μαλακές, μέτριες και σκληρές. Συνήθως χρησιμοποιούμε μέτρια σκληρότητας που είναι πιο κοινές για τον παραπάνω κόσμο. Για τα μωρά είναι πιο καλό να χρησιμοποιούμε soft. Επίσης για άτομα που έχουν πρόβλημα με τα ούλη τους, πάλι είναι καλό να χρησιμοποιούν ή soft ή extra soft οδοντόβουρτσες, ώστε να μην τραυματίζουν τα ούλη κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος. Παρ' όλα αυτά, η οδοντόκρεμα δεν πρέπει να αποτελεί τη μοναδική ασπίδα προστασίας για τα δόντια μας και αντίστοιχα το βούρτσισμα δεν πρέπει να είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα επιδιώκουμε να προλαμβάνουμε διάφορες ασθένειες. Βουρτσίζουμε 2 φορές τα δόντια μας, πρωί και βράδυ. Πρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε ένα στοματικό διάλειμμα και επίσης είναι πολύ βασικό, πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε ή κάποιον οδοντικό νήμα ή βουρτσάκια για μεσοδόντια διαστήματα. Γιατί το 30-40% της επιφάνειας των δοντιών είναι τα μεσοδόντια διαστήματα. Δηλαδή με το βούρτσισμα καθαρίζουμε μασιτικές επιφάνειες, παριακές, γλωσσικές, αλλά τα ενδιάμεσα διαστήματα δεν καθαρίζουμε. Υπεύθυνοι λοιπόν για τη στοματική μας υγιεινή είμαστε εμείς και καλό είναι να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που διατίθενται στην αγορά προκειμένου να έχουμε γερά και υγιή δόντια χωρίς ποτέ να παραλείπουμε την τακτική επίσκεψη στον οδοντίατρο.